Κοιτάξτε, εγώ δημόσια δήλωνα εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν ούτε τον Αύγουστο, ούτε τον Σεπτέμβριο, ούτε τον Οκτώβρη. Η εκτίμησή μου συνεχίζει να είναι, όπως είναι και όλο αυτό το διάστημα, ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη. Ο λόγος είναι απλός. Μετά τον Μάρτιο μπορεί να συμβολαιοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης το Ταμείο Ανάκαμψης, 60 περίπου δις, και το ΕΣΠΑ, άρα 24. Άλλα 24, περίπου 85 δις είναι πάρα πολλά χρήματα. Αυτά τα χρήματα θέλει ο κ. Μητσοτάκης να τα δώσει σε συγκεκριμένες 5 επιχειρήσεις, ο ομίλους επιχειρήσεων. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Δεν πρόκειται να δώσει τη θέση του, δηλαδή, αν δεν κάνει αυτά τα συμβόλαια. Είναι σαν να έχει κάνει τόση δουλειά και να φτάνει στην πηγή και να μην πίνει νερό. Θεωρώ δηλαδή ότι αποκλείεται με τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί ο κ. Μητσοτάκης να αφήσει την εξουσία πριν δώσει σε αυτούς που αυτός έχει επιλέξει, στους 5 αυτούς νοματέους, τα χρήματα, τα τεράστια αυτά χρήματα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, και που πολλά από αυτά βέβαια είναι καινούργια δάνεια για τη χώρα μας. Τελείως θεωρητικό. Ναι, έτσι. Αν υπολογίσετε τη μόχλευση, αν υπολογίσετε το συνολικό πακέτο, τελικά βγαίνει πάρα πολύ, και προσθέτω και και τα άλλα πακέτα, και το αγροτικό, βγαίνει πάρα πολύ κοντά στα 100 εκατομμύρια. Και είναι σημαντικό, γιατί η μόχλευση τι είναι? Μιλάμε για τα ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ είναι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δίνει κάποια χρήματα το δημόσιο για να γίνει μια υποδομή η οποία δεν θα του ανήκει, ή τουλάχιστον δεν θα του ανήκει για 30 χρόνια, και για να τη χρησιμοποιεί θα πληρώνει ενίκεια είτε το ίδιο είτε πολίτες στους ιδιώτες. Δηλαδή και πάλι είναι ένα είδος δανεισμού προς τις επόμενες γενιές και ένα είδος φορολόγησης. Άρα και εκεί πέρα έχουμε μια επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους μεγάλους ομίλους των media, τηλεοράσεις και εφημερίδες, να πιέζουν τον κύριο Μητσοτάκη εκλογές, γιατί οι ίδιοι προτιμούν να έχουν έναν διαχειριστή που να ελέγχουν πιο πολύ στο μοίρασμα αυτών των τεράστιων πακτολού χρημάτων, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, που λειτουργεί σαν πιέζουν, μια εταιρεία ο ίδιος και δεν έχει την διαπραγμάτευση. Είναι από κυβερνητικούς βουλευτές επιτοπλίστων, οι οποίοι έλεγαν και ημερομηνίες. Ας μην σταθούμε τέλος πάντων σε αυτό, γιατί θέλω να σας ζητήσω να αποτιμήσετε και τα 3 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα όμως πρώτα να δούμε ένα θέμα το οποίο συζητείται από το Στρασβούργο από τις 5 Ιουλίου, που ήταν και η επέτειος του δημοψηφίσματος, και απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Αρσένη, γιατί υπήρξαν πολλές αναφορές στον κύριο Βαρουφάκη, τον γραμματέα του κόμματός σας. Να δούμε τι δημήφθη στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, και ερχόμαστε να το σχολιάσουμε. Η Ελλάδα του 2022, κύριε Αρσένη, σε σύγκριση με την Ελλάδα του 2015. Φτωχότερη. Μια φυλακή χρέους όπου τα παιδιά της συνεχίζουν να χρειάζεται να αποδράσουν στο εξωτερικό για να έχουν ένα βιώσιμο μέλλον. Πραγματικά πιστάγωνα δεμένη μέχρι το 2060. Με υποχρέωση για πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% και με μη δικαίωμα να αλλάξει πια την παραμικρή απόφαση των προηγούμενων μνημονίων, θα θεωρηθεί μονομερής ενέργεια, αν δεν έχει σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια χώρα δηλαδή στην ουσία που δεν ορίζει τη μοίρα της. Το Brexit θα ήταν και η απάντηση. Γιατί βλέπουμε και με το Brexit τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία και με τον Boris Johnson. Η Μεγάλη Βρετανία με τον Boris Johnson δεν είχε το ευρώ, οπότε δεν είχε μια σειρά από περιορισμούς που έχει η Ευρωζώνη. Κοιτάξτε, καταρχήν να διορθώσω τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε από τον κ. Ανδρουλάκη κάτι αδιανόητο, το πόσο ήταν όνειδο στο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα ήταν μια δημοκρατική έκφραση των πολιτών. Δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι ήταν κάτι κακό, αν είναι δυνατόν. Αυτό που τους ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι οι πολίτες ψήφισαν για πρώτη φορά ταξικά. Ταπεινωτικό το χαρακτήρισε. Ταπεινωτικό, είπε, έχετε δίκιο. Ναι. Πόσο ταπεινωτικό μπορεί να είναι ένα δημοψήφισμα που εκφράζει τη γνώμη των πολιτών? Καταλαβαίνετε πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Το ταπεινωτικό, αλλά βέβαια εξαρτάται ποια είναι η ανάγνωσή του. Αν έχει να κάνει με την αλλαγή που επήλθε στην όποια απόφαση. Επειδή τότε όμως το Πασόκ είχε ταχθεί ενάντια του δημοψηφίσματος, φαντάζομαι το εννοεί με την άλλη λογική. Γιατί εμείς προφανώς θεωρούμε ότι ήταν ταπεινωτικό το ότι δεν σεβάστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και έκανε ακριβώς το ανάποδο. Αυτό ναι, ήταν ταπεινωτικό για τη δημοκρατία μας. Αλλά το δημοψήφισμα ήταν η ύψιστη στιγμή δημοκρατίας. Για ποιο λόγο είναι πρόβλημα, και γι' αυτό επανερχόμαστε συνέχεια στο 2015. Είναι πρόβλημα γιατί για πρώτη φορά ο κόσμος πήγε και ψήφισε ταξικά, όχι κομματικά. Για να φτάσει στο 62-60% των ανθρώπων να ψηφίζουν υπέρ του όχι, δηλαδή του όχι στο νέο μνημόνιο, σημαίνει ότι ο κόσμος
ψήφισε, συνειδητοποίησε πού βρίσκεται. Ναι. Και είπε ότι εγώ, ατενίζοντας το μέλλον μου, βλέπω ότι έχω μια ευκαιρία να κρατήσω τα παιδιά μου σε αυτή τη χώρα. Ναι, και η επιχειρηματολογία της άλλης πλευράς είναι ότι κλώνησε την αξιοπιστία μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψέμα του κ. Μητσοτάκη. Ότι εγώ δεν θα κάνω χαρακτηρισμό. Οι κλειστές τράπεζες. Να θυμίσουμε ότι οι τράπεζες είχαν κλείσει πριν το δημοψήφισμα. Με κλειστές τράπεζες πήγε ο κόσμος και ψήφισε υπέρ του δημοψήφισμα. Δηλαδή, όχι το δημοψήφισμα. Να το θυμίσουμε αυτό. Να μην πάμε. Περισσότερο σε αυτό. Πείτε μου κι εσείς, αν θέλετε, κάποιο σχόλιο σε σχέση με αυτή τη συζήτηση. Είστε στην ίδια ρητορική που συνδέει την αποστρατικοποίηση με την κυριαρχία των νησιών μας κτλ. Και πόσο πιστεύετε ότι η τροπολογία που προωθούν στο Κογκρέσο Αμερικανοί γερουσιαστές θα μας διασφαλίσει απέναντι στην αναβάθμιση των F-16. Καταρχήν, να απαντήσω λίγο το 15 ότι αναφέρθηκε και ο κ. Βιγιάρδος στο πρόβλημα με τις τράπεζες. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ήταν μια πολιτική παράνομη του κυρίου Ντράγκη ως τότε κεντρικού τραπεζίτη ευρωπαϊκού, για την οποία έχει πάρει και γνωμοδότηση νομική. Δεν την έχει ανακοινώσει ποτέ, γιατί προφανώς ήταν αρνητική προς το δικαίωμά του να κλείσει τις τράπεζες. Οπότε ήταν μια παράνομη ενέργεια. Ποιο είναι το σημαντικό εδώ πέρα, και αυτό αναφέρθηκε και χθες, ότι αυτή η παράνομη ενέργεια στηρίχθηκε πάρα πολύ από τα κόμματα της τότε αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασοκινάλ, λέγοντας το περίφημο «Βάστα Γερούν», «Βάστα Ντράγκη» κτλ. Αυτό, αν θέλετε, αυτός ο διχασμός ήταν την ίδια στιγμή που δινόταν για πρώτη φορά η μεγάλη διαπραγμάτευση για να γίνει βιώσιμη αυτή η κατάσταση, να υπάρχει ένα μέλλον ακόμα και μέσα της διαπραγμάτευσης πριν αλλιώς μπει στο τραπέζι ρήξη. Οπότε εκεί πέρα είχαμε, αν θέλετε, μια... Δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες, αλλά τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι λειτουργήσαν σαν να μην τους ενδιαφέρε το πραγματικό συμφέρον της χώρας. Πάμε τώρα στο εθνικό μας, στα εθνικά μας θέματα, στα εθνικά μας συμφέροντα, την προάσπιση της χώρας μας. Πώς το βλέπετε αυτό που σας ρώτησα, για να μην το επαναλάβω. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία. Θεωρώ ότι υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα, ότι αυτή η ρητορική του Ερντογάν ή οποιοδήποτε άλλο τον διαδεχτεί κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε ένα θεμελιώδη επεισόδιο, σε κάτι γενικευμένο, δεν το γνωρίζω. Οπότε ναι, με απασχολεί και μας απασχολούν όλα αυτά. Τι με απασχολεί όμως, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για προσωπικές σχέσεις του κ. Μητσοτάκη, θα είμαι πάλι συγκεκριμένος, αλλά και για ένα είδος γεωπολιτικής η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, πάει και αγοράζει διάφορα οπλικά συστήματα, πανάκριβα οπλικά συστήματα, τα οποία η οικονομία μας είναι υπερχρεωμένη. Είμαστε το πρώτο κράτος παγκοσμίως σε σχέση χρέους με ΑΕΠ, δηλαδή που έχει τόσο πολύ χρέος που δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει. Mm-hmm. Έχουμε ξεπεράσει και την Ιαπωνία. Ναι, οπότε, όταν απειλείσαι, δεν πρέπει να θωρακίζεσαι. Ναι, αλλά πρέπει να θωρακιστείς με γνώση ότι και η οικονομία σου είναι θωράκιση. Mm-hmm. Και όταν έχεις μια γερή οικονομία, θωράκιση. Δηλαδή, δεν μπορεί να εξοπλίζεσαι χωρίς να λαμβάνεις υπόψη ένα γενικότερο σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε Ραφάλ, F-16, δεν ξέρω τι άλλα F-35 θα πάρουμε σε λίγο και ούτω καθεξής. Τη Μπελαρά και τα λοιπά που θα έρθουν. Μπελαρά που είναι οι φρεγάτες. Αλλά μιλώ για τα αεροπλάνα μόνο. Αυτό για την πολεμική αεροπορία, για να συντηρήσει αυτά τα αεροσκάφη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται δηλαδή να συντηρεί διαφορετικούς τύπους αεροσκάφων, να έχει τεχνικούς εξειδικευμένους σε κάθε τύπο, γιατί είναι πάρα πολύ σύνθετα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό πρακτικά δεν λύνεται, δεν βγαίνει. Το δεύτερο θέμα είναι ότι έχουν αυτοί οι εξοπλισμοί, γίνονται με αποφάσεις. Υπάρχει ένας οργανωμένος σχεδιασμός. Δεν βλέπω να έχει υπάρξει οργανωμένος σχεδιασμός. Βλέπω να είναι πραγματικά δημιουργία σχέσεων ενός είδους εξοπλιστικών shopping του κ. Μητσοτάκη με κάποια κέντρα εξουσίας και κάποιες φορές της Ελλάδας με κάποια κέντρα εξουσίας, τα οποία δεν αποδίδουν. Και να πω εδώ πέρα ότι τελεία, όμως, στιγμή, θα βάλω για τελεία, το χρόνο, ναι. Για ποιο λόγο θεωρούμε ότι είναι όχι μόνο υπερβολικές, αλλά είναι οδηγούν σε αιμορραγία και τις ευκαιρίες της χώρας μας να ενισχύσει στη παιδεία, η οποία έχει πραγματικά πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα αυτή την περίοδο, στην υγεία. Παντού χρειάζεται να επενδύσουμε, κύριε Αρσένη, δεν το συζητά κανείς. Έχουμε την αποεπένδυση της κυβέρνησης από την παιδεία. Δηλαδή, τις υπηρεσίες πλέον θα πληρώνει για την εγχείρηση ο πολίτης. Και θα την πληρώνει, κομμάτι που θα πληρώνει για να πάρουμε τα Μπελαρά, να πάρουμε τα F-35. Δεν έχουν σταθμιστεί όλα αυτά και δεν έχουν σταθμιστεί γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ενδιαφέρεται τι γίνεται στην παιδεία και τι γίνεται στην υγεία.